στο στούντιο της λίγες μέρες πριν, να μας σχολιάσει αυτή το θέμα που έχει ανακύψει. Κύριε Χριστάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Χριστάκη, ήθελα με το δικό σας σχόλιο για την τοποθέτηση του κ. Πολάκη και το θέμα που έχει ανακύψει μετά τα όσα συνέβησαν χθες. Ναι, πράγματι, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει όλοι, υπήρξαν κάποιες παρερμηνίες και κάποιες αστοχίες. Να ξεκινήσουμε από το Στέλιο. Ο Στέλιος, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος και έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί, δήλωσε χθες, δεν ξέρω κάτω από ποια λογική ή πώς ερμηνεύεται η δήλωσή του. Εγώ, όπως διάβασα αυτή τη δήλωση, θα την ερμηνεύσω όπως ακριβώς είναι. Δήλωσε λοιπόν ότι δεν θέλει μόρια, δεν θέλει επιδόματα, δεν θέλει χάρες, ζητά ίσες ευκαιρίες, οι οποίες δεν υπάρχουν. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια υπερβολική δήλωση και σχεδόν άστοχη δήλωση. Γιατί? Για να το αιτιολογήσουμε λιγάκι. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες, η ισότιμη συμμετοχή, για να πετύχουμε, το εφαλτήριο είναι να μπορούμε να έχουμε πραγματικά τα επιδόματα τα οποία δεν είναι χάρες. Τα επιδόματα μας τα έχουν δώσει, μάλλον τα έχουμε κατακτήσει, δεν μας τα έχει δώσει κανείς, γιατί το κόστος ζωής του ανθρώπου με αναπηρία είναι τριπλάσιο, όπως γνωρίζουμε όλοι, από το κόστος ζωής ενός άλλου πολίτη. Άρα λοιπόν το επίδομα κλείνει την ψαλίδα της διαφοράς αυτού του κόστους και είναι απαραίτητο για τη διαβίωση σωστό, του πολύ σωστό. Τώρα μην ανακαλύψουμε, να σας πω, μην ανακαλύψουμε τη γη και την πυρίτιδα. Αυτά είναι θέματα που έχουν λυθεί δεκαετίες τώρα. Ακριβώς. Και κατακτήσει δεκαετίες. Αυτό όμως δικαιολογεί, αυτή η υπερβολή που λέτε εσείς ότι ήταν στην αναφορά του, δικαιολογεί την επίθεση που έγινε από τον κύριο Πολάκη? Ήταν μια υπερβολική δήλωση του Στέλιου, η οποία πυροδότησε προφανώς μια υπερβολική αντίδραση και από την μεριά του κυρίου Πολάκη. Σαφώς δεν υπάρχει ρατσιστικό περιεχόμενο στην δήλωση του κυρίου Πολάκη. Ήταν μια δήλωση που δηλώνει πολιτική μη διάκριση εκ μέρους του κυρίου Πολάκη, διότι δεν είδε το Στέλιο εκείνη τη στιγμή ως τον ανάπηρο υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον είδε ως έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή που έκανε μια πολιτική δήλωση και θέλησε να απαντήσει. Τώρα, ας μιλήσουμε για την απάντηση του κυρίου Πολάκη. Εσείς θα την κάνατε μια τέτοια δήλωση? Ήταν υπερβολική η απάντηση του κυρίου Πολάκη. Εσείς θα την κάνατε μια τέτοια δήλωση? Μια τέτοια δήλωση για το Στέλιο θα την κάνατε? Όχι, όχι. Και όχι, δεν θα την έκανα. Φυσικά δεν θα την έκανα. Όχι για το Στέλιο, για κανέναν δεν θα την έκανα. Για τον απλούστατο λόγο ότι η παρότρινση να πάει να κάνει τα χαρτιά του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, όπου πηγαίνουν όλοι οι γιατροί για να διεκδικήσει τη θέση του, που ζητούσε τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό ακριβώς συνιστά και την ανισότητα των ευκαιριών, διότι αν από αυτή την Επιτροπή ο Στέλιος έβγαινε χαμένος, δηλαδή δεν περνούσε, τότε δεν θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας να επιλέξει Μάλιστα. ένα επάγγελμα Κατανοητό. Ή μια θέση την οποία Κατανοητό. Επιθυμούσε. Κύριε... Όπως θα είχαν όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Κύριε Χριστάκη, ναι. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε τη γνώμη σας γι' αυτό. Όπως είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα, καλό είναι να ανοίξουμε μια κουβέντα και δεσμευόμαστε εμείς να ανοίξουμε μια κουβέντα για τα θέματα των ανθρώπων με αναπηρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Τώρα, να σε ευχαριστήσουμε και εσάς πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ένα σύντομο σχόλιο, πρέπει να ένα πάμε σε διαφημίσεις. Ένα σύντομο σχόλιο να πούμε. Πάντως είναι αδιανόητος ο κινησμός και το θράσος με το οποίο βγήκε ο κύριος Κυρίτσης και μίλησε. Και αναρωτιέμαι, συγγνώμη ρε παιδιά.